It's amazing. Πραγματικά, προσπαθώ να το καταλάβω. Γιατί η Ελεονόρα μου, γιατί Γρηγόρη Αρναούτογλου το κάνετε αυτό? Όταν δίνεις τηλεοπτικό βήμα σε κάθε άνθρωπο που παρεκκλίνει από πολλά πράγματα ή έστω σε αρκετά σημαντικά, τότε δημιουργεί συνπεποίθηση στη νεολαία ότι «Ω, κοίταξε να δεις, εγώ πρέπει να κάνω κάτι περισσότερο για να φανώ, γιατί αύριο μεθαύριο η Ελεονόρα και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα με παίξουν στην εκπομπή τους και όχι τίποτα άλλο. Θα πηγαίνω εγώ στα μαγαζιά και θα μου ανοίγουν για την πόρτα. Για αν δεν μου ανοίγουν την πόρτα, θα με κοιτάζουν όλοι και θα συζητάνε πίσω από την πλάτη. Θα σχολιάζουν. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Αυτός ήταν 17 χρόνια τραπέζης. Ναι, ναι, ναι. Κοροϊδεύε την αστυνομία, το κράτος, τους συνανθρώπους του. Και η Ελεονόρα Μελέτη του πήρε συνέντευξη. Αφού όσο περισσότερο κάνεις, η τηλεόραση αναδεικνύει και σε κάνει σταρ, τι να κάνω? Τι να πω εγώ? Γιατί η Ελεονόρα μου Μελέτη και εσύ Γρηγόρη Αρναούτογλου το κάνετε αυτό? Καλέστε για κάποιον άνθρωπο που έχει κάτι να πει, που έχει κάτι να επιδείξει ως προς το κοινωνικό σύνολο. Όχι μόνο μια Βίκη Φλέσσα να καλεί ανθρώπους του πνεύματος, και εσείς μπορείτε. Όχι μόνο να καλείτε άτομα τα οποία χρειάζομαι πολλά χαρτιά υγείας για να καταφέρω να τα σκουπίσω. Έλα, έλα, έλα. Πάω κατευθείαν τώρα. Όταν βλέπω τέτοια πράγματα στην TV, δεν κρατιέμαι με τίποτα. Κόψιμο με πιάνει. Φίλη στη Μούρη. Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. Σας είχα προτρέψει πριν από μερικές ημέρες ότι σε λίγες μέρες θα έχουμε κοντά μας εδώ την κυρία Σουλτάνα Μεχμέτ, διάσημη καφεμάντισα στην Τουρκία, Κωνσταντινοπολίτισσα, όπως θέλει να λέει η ίδια. Ακριβώς. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, όσοι φίλοι και φίλες θα ήθελαν ένα ραντεβού μαζί με την κυρία Σουλτάνα, μόνο για καφεμαντία, μπορείτε να καλείτε. Πιστέψτε με, θα σας καταπλήξει. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. It's amazing. Fantastic.